Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακολουθούν οι κυριότερε ειδήσει από το κανάλι τη Ναυτεμπορική. Μάχη με τι φλόγε έδιναν όλη τη νύχτα επίγειε δυνάμει τη πυροσβεστική και του στρατού με στόχο να περιορίσουν κατά το δυνατό τα τρία πύρηνα μέτωπα σε κουβαρά, λουτράκι και δερβενοχώρια. Οι αναζωοποιρώσει ήταν συνεχεί παρά το γεγονό ότι οι άνεμοι κατά τη διάρκεια τη νύχτα ήταν μικρότερη ένταση. Με το πρωτοφό τη ημέρα, τι προσπάθειε για κατάσβεση των πυρκαγιών συνδράμουν και εναέρια μέσα. Η κατάσταση είναι καλύτερη στον κουβαρά και τη άρον με μικρέ διάσπαρτε αιστείε. Στο Λουτράκι υπήρξε αναζωοπήρωση και καταβάλλεται προσπάθεια να μην περάσει φωτιά την εθνική οδό. Τι επόμενε ώρε θεωρούνται δύσκολε, γιατί σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία. Θα αυξηθεί συγνώμη ή η ένταση των ανέμων. Στα δερβενοχώρια καίγεται δύσβατο δάσο, γεγονό που επιτρέπει στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί εύκολα, με το μέτωπο της φωτιάς να φτάνει αυτήν την ώρα τα 15 χιλιόμετρα με κατεύθυνση προς τη Μάνδρα. Το ζητούμενο για τις πυροσβεστικές δυνάμεις όλη τη νύχτα ήταν να μην περάσουν οι φλόγες στην Πάρνηθα. Πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί ολοσχερός ενώ εκατοντάδες έχουν υποστεί ζημιές. Επίσης καμένα είναι και αυτοκίνητα. Ο υπουργό κλιματική αλλαγή Βασίλη Κικίλια, σε δηλώσει του, ανέφερε ότι για τι όποιε ζημιέ έχουν προκύψει, ή θα προκύψουν, η καταγραφή, η, η καταγραφή θα είναι άμεση και οι ιδιοκτήτε θα αποζημιωθούν άμεσα. Ενώ ενημέρωσε πω υπήρξαν δύο συλλήψει στο καπαρέλι βιωτία για τι πυρκαγιέ. Πρώτο μα μέλημα είναι η προσπάθεια τη ανθρώπινη ζωή, τόνισε από τι Βρυξέλλε, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφερόμενο στι καταστροφικέ πυρκαγιέ. Θέλω να ζητήσω από του συμπολίτε μα να υπακούουν στι οδηγίε τη πολιτική προστασία, είπε ο Πρωθυπουργό και πρόσθεσε. Το πρώτο μα μέλημα πάντα είναι η προστασία τη ανθρώπινη ζωή, ακολουθεί η προστασία τη περιουσία και του φυσικού μα περιβάλλοντο. Γι' αυτό και πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι εκενώσει. Οι οποίε διατάσσονται από την πολιτική προστασία να υλοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Ο κύριος Μητσοτάκη έδωσε διαβεβαιώσεις για άμεση καταγραφή των ζημιών μόλι ολοκληρωθεί το έργο τη πυρόσβεση και καταβολή αποζημιώσεων με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Έξι προσφορέ κατατέθηκαν τελικά στο ΤΑΙΠΕΔ για την εκμετάλλευση τη Αττική Οδού τα επόμενα 25 χρόνια. Στην πρώτη φάση είχαν αξιολογηθεί οκτώ όμιλοι εταιριών. Όπω αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΤΑΙΠΕΔ, η διαδικασία αξιολόγηση των εταιριών θα εκκινήσει άμεσα. Οι οικονομικέ προσφορέ των επενδυτών που πληρούν του όρου του διαγωνισμού θα αποσφραγιστούν σε μελλοντική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, ακολουθώντα όλε τι προβλεπόμενε διαδικασίε σύμφωνα με τι εκτιμήσει, η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου και παράγοντε τη αγορά έκτιμουν ότι το τίμημα θα κυμανθεί από 1,5 έω 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο έρονται όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν για την άσκηση του δικαιώματο τη ψήφου Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, είτε τυχαίνει να βρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία διεξαγωγή των εκλογών. Όπω δήλωσε η Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέο, για το πρώτο νομοσχέδιο τη νέα κυβέρνηση, είναι ιστορική ευκαιρία και μεγάλη ευθύνη όλων των βουλευτών πάνω και πέρα από πολιτικές παρατάξεις, να άρουμε όλα τα εμπόδια αναφορικά με την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς και εκείνων που την χάνει να βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης. αύξηση 3% σημείωσαν τα προθεσμιακά συμβόλαια του Σιταριού μετά την απόφαση της Ρωσίας να αποχωρήσει από την συμφωνία που επιτρέπει την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Παράλληλα αναζωπηρώνονται οι φόβοι για την παγκόσμια επισητιστική ασφάλεια. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε πως χθε ήταν η τελευταία ημέρα της συμφωνίας για τα σιτηρά και πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα επιστρέψει εφόσον υλοποιηθούν τα αιτήματα που έχει θέσει η ρωσική πλευρά. Ο Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, εξέφρασε τη λύπη του και κατήγγειλε πω εκατοντάδε εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα πληρώσουν το τίμημα της απόφασης της Ρωσίας να τερματίσει τη συμμετοχή της στη συμφωνία για την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την έκρηξη στη γέφυρα της Κρυμαίας η οποία υπέστη σοβαρές μιας για δεύτερη φορά από μια ουκρανική επίθεση. Καθώς αυτή είναι η δεύτερη τρομοκρατική επίθεση στη γέφυρα της Κρυμαίας αναμένω συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας αυτής της σημαντικής και στρατηγικής σημασίας υποδομής μεταφορών, είπε ο Πούτιν σε μια κυβερνητική συνάντηση που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ο Ρώσος Πρόεδρος ανέφερε ότι ένα κορίτσι τραυματίστηκε και, δύο, και οι δύο γονείς του σκοτώθηκαν στην επίθεση. Βεβαίως και θα υπάρξει απάντηση από τη Ρωσία. Το Υπουργείο Άμυνα ετοιμάζει τις ενδεδειγμένες προτάσεις, τόνισε ο Πούτιν, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη είναι μια νέα τρομοκρατική ενέργεια από το καθεστώς του Κιέβου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Ακολουθούν δύο ώρες πολιτικής και οικονομικής ενημέρωσης με την Νικόλη Βαδάρη και τον Παύλο Πανταζόπουλο. Καλώς σας μεσημέρι.